What's up guys, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεο του GTA. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν του GTA 5 παίζουμε online και σας δείχνω τα καινούργια πράγματα που προσθέθηκαν με το update Executive and Other Criminals που έγινε χθες. Αρχικά με αυτό το update σου έγινε διαθέσιμη δυνατότητα να μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου συμμορία. Να μπορείς να προσλάβεις bodyguards να σε προστατεύουν, να τους βάζεις να κάνουν αποστολές, να διαλέξεις την εμφάνισή τους, να προσλαμβάνεις, να πωλείς, να σκοτώνεις άλλους VIPs, να βάζεις τους bodyguards να σκοτώνουν άλλους VIPs, άλλους αρχηγούς τέλος πάντων συμμοριών. Λίγο πολύ αυτά. Επίσης, προσθέθηκαν πολλά πράγματα που μπορείς να αγοράσεις. Μπορείς να αγοράσεις 3 διαμερίσματα καινούργια που μπορείς να τα επεξεργαστείς, που μπορείς να τα φτιάξεις, να τα κάνεις όπως θες στο εσωτερικό τους. Βλέπετε εδώ, έχει πολλές επιλογές. Εκτός από αυτά τα 3 διαμερίσματα προσθέθηκε και η δυνατότητα να μπορείτε να αγοράσετε βίλες που δεν ήταν διαθέσιμο παλαιότερα. Βλέπετε εδώ πέρα έχει πολλές βίλες μπορείτε να πάρετε και αυτή. Εκτός από αυτά προσθέθηκαν πολλά αυτοκίνητα, νομίζω 9 αυτοκίνητα ήτανε, 9 αυτοκίνητα. Εγώ αγόρασα αυτό το αυτοκίνητο, βλέπετε υπάρχουν πολλά άλλα που προσθέθηκαν, είναι μέχρι εδώ. Θα χρειαστείτε πολλά λεφτά για αυτό το update, άμα θέλετε να πάρετε αρκετά πράγματα. Καθώς εγώ είχα κοντά 2 εκατομμύρια και όπως βλέπετε τώρα έχω μείνει με κοντά 2.000. Χάλασα πάρα πολλά, πήρα σπίτι, πήρα αυτοκίνητο. Δημιούργησα τη συμμορία μου. Καταρχήν να σας πω κάτι που ξέχασα να σας πω πριν. Για να δημιουργήσετε τη δική σας συμμορία πρέπει να έχετε τη στιγμή που τη δημιουργείτε 1 εκατομμύριο. Μετά δεν έχει σημασία. Εγώ δημιούργησα τη δική μου συμμορία, είχα όπως σας είπα κοντά 2 εκατομμύρια, τώρα έχω 2 χιλιάρικα περίπου, αλλά δεν έχει σημασία αυτό γιατί δημιούργησα ήδη τη συμμορία μου. Αν πάλι δεν έχετε λεφτά για να δημιουργήσετε τη συμμορία σας, μπορείτε να μπείτε σε άλλες συμμορίες για να είστε bodyguards, να γίνετε μπράβοι δηλαδή, και αν δεν κάνω λάθος θα σας πληρώνουνε. Πληρώνεστε για τη δουλειά σας, παίρνετε 5.000, οπότε είναι καλό άμα δεν έχετε λεφτά να γίνετε bodyguards. Τι άλλο προσθέθηκε τώρα, το σημαντικότερο δεν σας είπα. Προσθέθηκε ένα μεγάλο yacht. Βλέπετε εδώ πέρα, είναι πανάκριβο. Καταρχήν μπορείς να το πάρεις από 6 έως μέχρι και 10 εκατομμύρια φτάνει. Είναι αναλόγως το πόσο θα κάνει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν έχει πολλές δεν έχει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Δεν έχει, έχει μια βάρκα και ένα jet ski, δεν έχει ελικόπτερα. Η πιο ακριβή επιλογή έχει μερικές βάρκες, έχει μερικά jet ski, έχει ένα ελικόπτερο. Και η αμέσως επόμενη και η τελευταία και η πιο ακριβή έχει βάρκες, 4 jet ski, 5 ποσά είναι, δεν βλέπω εδώ καλά. Έχει ελικόπτερα, έχει και ένα ελικόπτερο εδώ πέρα. Οπότε αυτή είναι δική σου επιλογή τι θα επιλέξεις. Αν είστε άτομο που δεν έχει πολλά λεφτά, απλά είναι το πιο φθηνό και πατάτε το next. Στη συνέχεια λοιπόν σας δίνει την επιλογή να αλλάξετε τα σίδερα που υπάρχουν. Να το κάνετε πιο πολυτελές ας πούμε. Ή μπορεί να το αφήσετε έτσι όπως είναι και να μην έχει κάποιο κόστος επιπλέον. Ή μπορείτε να βάλετε χρυσά και να πληρώσετε 750 χιλιάρικα παραπάνω. Ας πούμε ότι δεν βάζουμε, δεν το αλλάζουμε. Στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα άμα θες να βάλεις, να αλλάξεις τα φώτα. Εδώ όπως βλέπετε μπλε, ροζ, χρυσό. Άμα δεν θέλετε δεν το αλλάζετε απλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορείτε να το αφήσετε έτσι δηλαδή. Εδώ. Μπορείς να αλλάξεις το χρώμα. Ή να το αφήσεις ίδιο για να μην έχει κάποιο επιπλέον κόστος και να έχει την αρχική τιμή δηλαδή 6 εκατομμύρια.
για να σας δώσω να καταλάβετε, απλά επιλέγεις τι δυνατότητες θες να έχει, να έχει βάρκες και όλα αυτά, διαλέγεις ή 6 ή 7 ή 8 εκατομμύρια και μετά απλά άμα θες προσθέτεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή καλύτερα σίδερα που θα έχει έτσι μέσα εκεί, καλύτερο χρώμα, καλύτερα φώτα. Μπορεί να σου κοστίσει δηλαδή από 6 όπως σας είπα μέχρι 10 εκατομμύρια. Εκτός από αυτά προσθέθηκαν, νομίζω, ναι, προσθέθηκε ένα αμάξι όπως βλέπετε εδώ πέρα που έχει πάνω όπλο, αυτόματο όπλο, δεν μπορεί να πάει κάποιος και να πυροβολάει παράδειγμα. Αυτά, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι. Α, ναι, το ξέχασα. Και προσθέθηκαν και δύο ελικόπτερα. Είναι το ίδιο ελικόπτερο, απλά αυτό είναι χρωματιστό και αυτό είναι carbon. Τέλος πάντων. Με αυτά βασικά προσθέθηκαν, δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας δείξω. Προσθέθηκε καινούριο όπλο. Νομίζω ένα καινούριο ήτανε. Ένα καινούριο όπλο. Όχι δύο, ένα όπλο και ένα σαν μαχαιράκι. Προσθέθηκαν μερικά καινούργια ρούχα. Και εδώ βλέπουμε πως είναι το design της βίλας που έχω επιλέξει εγώ που έχω πάρει. Δεν ξέρω αν θα είναι όλες οι βίλες έτσι. Τουλάχιστον η δική μου αυτή που πήρα ήταν έτσι. Θα κάνω ένα βίντεο επειδή θα χρειαστεί τέτοιο βίντεο. Θα κάνω ένα βίντεο που να σας δείχνω πως μπορείτε να βγάλετε λεφτά στο GTA Online. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν Έλληνες που να κάνουν τέτοιου είδους βίντεο για το GTA Online και να δίνουν συμβουλές, να ενημερώνουν τον κόσμο και όλα αυτά. Οπότε λέω να κάνω εγώ την αρχή. Κατεβαίνουμε κάτω. Αυτό είναι λοιπόν το design. Να σας δείξω και το καινούριο αυτοκίνητο που σας είπα ότι πήρα, μια γρήγορη. Πάμε. Πάμε μια στον καράζ μας. Εδώ νομίζω έχω μόνο αυτό το αυτοκίνητο, δεν έχω τα άλλα μου αυτοκίνητα. Τα άλλα είναι... Θα να τα έχω βάλει στο... να τα έχω στον καράζ το σκέτο, ναι. Στον καράζ τα έχω τα υπόλοιπα. Δεν τα έχω δηλαδή στον καράζ του σπιτιού, τα έχω στον καρα... τα έχω στο άλλο τον καράζ. Εδώ ένα θα είναι λογικά. Α, όχι, είναι και το άλλο, ναι. Λείπουν δύο αυτοκίνητα, τα οποία είναι στο άλλο καράζ. Αυτό λοιπόν είναι το καινούργιο το αμάξι. Το βλέπετε εδώ πέρα. Δεν είχε αυτό το χρώμα όταν το πήρα, αλλά το άλλαξα εγώ. Πάμε να σας το δείξω μία και να τελειώσουμε εδώ το βίντεο. Είναι ωραίο αυτό το κινητάκι. Αλλά το τρακάραμε. Γενικά είναι δύσκολο αυτό το κινητό, δεν μπορείς να το χειριστείς εύκολα. Είναι λίγο μέχρι να το συνηθίσεις δύσκολο. Εδώ όπως είδατε φρέναρα και έφυγε τελείως. Τέλος πάντων, πάμε να παρκάρουμε μία και να τελειώσουμε εδώ το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα λοιπόν παιδιά, κάντε like αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι γιατί θα κάνω και άλλα παρόμοια βίντεο με το GTA Online, θα σας δίνω συμβουλές για να βγάλετε λεφτά και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν, bye!